Σήμερα ολοκληρώθηκε και η δικογραφία σε βάρος 5 ατόμων, 3 ημεδαπών, ηλικίας 26, 47 και 53 ετών και 2 αλλοδαποί, οι οποίοι έχουν ασαφή εθνικότητα. Από τη δικογραφία προκύπτει ότι ό,τι τηλέφωνα είχα κάνει ήταν από τη Μεγάλη Βρετανία. Αυτοί οι 5, για το χρονικό διάστημα από 16 Τρίτου του 11 έως 6 Εβδόμου του 11, είχαν στήσει εγκληματική οργάνωση στο πεδίο του οικονομικού εγκλήματος με την κατάρτιση και χρήση πλαστών τραπεζικών καρτών, με τις οποίες προέβαιναν σε συναλλαγές με εμπορικές επιχειρήσεις και ξενοδοχεία στην περιοχή, στην ευρύτερη περιοχή του νομού Ηρακλείου, και από τα μέχρι στιγμής στοιχεία έχουν αποκομίσει το ποσό των 196.000 ευρώ. Οι δράστες χρησιμοποιούσαν παραχαραγμένες πιστωτικές κάρτες της τράπεζας Capital One, της που είναι στην Αμερική, και οι οποίες έφεραν επί των όψεών τους στοιχεία τραπεζικών ιδρυμάτων και φυσικών προσώπων της συμμεταπής. Εκμεταλλευόμενοι τον ελλειπή έλεγχο ταυτοπροσωπείας και τον καθυστερημένο έλεγχο από το συνεργαζόμενο με την κάθε επιχείρηση τραπεζικό κατάστημα της συμμεταπής, το οποίο παρήχε το μηχανισμό card reader της επιχείρησης των παθόντων, οι οποίοι συνολικά ήταν 12, εκ των οποίων 8 επιχειρηματίες στην πόλη του Ηρακλείου, ένα στο νέο ψυχικό και 3 τράπεζες. Αυτοί είχαν οι κάρτες, ήταν παραχαραγμένες πιστωτικές κάρτες με στοιχεία ατόμων που μένουν στην Αμερική. Έτσι. Στην όψη πάνω, το αφού είχαν κλωνοποιήσει αυτές τις κάρτες, στην όψη πάνω είχαν βάλει αυτή στοιχεία με τραπεζικά ιδρύματα και φυσικά πρόσωπα της συμμεταπής. Με βάση αυτό κάναν αναλήψεις ή ό,τι συναλλαγές είχαν με επιχειρήσεις και τα αυτά, υπήρχε το άτομο απάνω και δεχόταν την κάρτα μέσα, κάναν τη συναλλαγή, καθυστερούσε όμως, δεν μπορούσε, ας πούμε, το μπήκε μέσα η κάρτα και κάναν τη συναλλαγή να βγει αμέσως το αποτέλεσμα, και εκείνο το χρόνο, αυτό που σας είπα στο τέλος, ο ελλειπής έλεγχος ταυτοπροσωπείας τους ευνοούσε αυτούς και πήραν το χρησιμοποιητικό και ιδιοποιήθηκα παρανόμως το 196.000 ευρώ που σας είπα.